Γιατί ήταν αποσπασματικό, είναι ανεπαρκή αποζημίωση που δεν καλύπτει τις ζημιές και βεβαίως καταγράφονται και θα καταγραφούν καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και στην αποπληρωμή. Και δεν μιλάω μόνο για αυτό που βιώνουν οι πλημμυροπαθείς στην Εύβοια, 1,5 μήνα τώρα, μιλάω για το μη αποζημίωση ακόμη και των σεισμοπαθών της Κεφαλονιάς από το 2014, παρότι έχουν περάσει 3 κυβερνήσεις. Ποιος είναι ο υπεύθυνος των καταστροφών, γιατί μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα και θα πρέπει να σταματήσουν τα λόγια συμπόνιας. Αποτελούν υποκρισία από τους εκάστοτε κυβερνώντες. Πραγματικός υπεύθυνος για το ΚΚΕ δεν είναι γενικά η ανθρώπινη δραστηριότητα. Πραγματικός υπεύθυνος είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη. Είναι το αστικό κράτος που θωρακίζει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, οι κυβερνήσεις, σημερινή και προηγούμενες, οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές. Και αν φανεί κάτι υπερβολικό, ας δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρώτο ζήτημα, πρώτος παράγοντας. Η γη, η χρήση γης και η χωροταξία που σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Για παράδειγμα, η άναρχη χωροθέτηση των αιωλικών πάρκων για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων οδήγησε στο να πνίγεται με την κάθε μπόρα η Αγία Εφημεία. Επέρυσι πνίγηκε 2 φορές και φέτος με τον Ιαννό πάλι ξαναπνίγηκε. Είναι αυτό ζήτημα πολύ σοβαρό κατά τη γνώμη μας. Δεύτερον, η ίδια η τουριστική ανάπτυξη που διαμορφώνει αξίες γης. Γιατί και με ποιανού ευθύνη μπαζώθηκε το ρέμα στην Άσο για να γίνει δημοτικό πάρκο. Δημοτικό πάρκινγκ. Έχει ευθύνες η πολεοδομία, η δημοτική αρχή τότε, γιατί αυτά τα μπάζα του δημοτικού πάρκινγκ είναι που κατέστρεψαν την Άσο, γιατί έγινε πάνω στο ρεύμα. Δεύτερο στοιχείο είναι τα έργα υποδομών που είναι για τις ανάγκες του κεφαλαίου και για τις λαϊκές οικογένειες. Γι' αυτό ακριβώς και δεν γίνονται αντιπλημμυρικά έργα ολοκληρωμένα, αντισεισμικής ή αντιπυρικής προστασίας. Γιατί και δεν μπορεί να υπάρξουν διόδια για να κερδίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Είναι τα δίκτυα ενέργειας που είναι παλαιωμένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και πάλι στην Άσο. Κατέρευσε το ηλεκτρικό δίκτυο που είναι παλαιωμένο και καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής, ενώ αντίθετα το ηλεκτρικό δίκτυο που καλύπτει το αιωλικό πάρκο δεν έπαθε την παραμικρή ζημιά. Τρίτος παράγοντας είναι το κράτος. Το κράτος είναι πολύ αποτελεσματικό να κυνηγάει τους φορολογούμενους, να εισπράττει φόρους, να καταστήλει κινητοποίηση και δικαιώματα και είναι πάρα πολύ αναποτελεσματικό να αντιμετωπίζει τις θεομηνίες. Είναι τυχαίο μήπως το γεγονός ότι καμία γεννήτρια σε δημόσιο κτίριο δεν λειτουργήσε στο νομό της Κεφαλονιάς? Ακόμη και το επιτελείο της πολιτικής προστασίας στο Αργοστόλι είχε μείνει από ρεύμα, γιατί δεν δουλεύει γεννήτρια. Για να μην μιλήσουμε για το κέντρο υγείας στη Σάμιν. Από αυτή την άποψη τι χρειάζεται να γίνει κατά τη γνώμη μας? Πρώτον, άμεση αποκατάσταση των υποδομών. Οδικό δίκτυο, δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και ίδρευσης. Και μάλιστα να ξεπεραστούν γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα οδηγήσουν στις καλένδες την αποκατάσταση αυτών των υποδομών. Δεύτερο στοιχείο, άμεση καταγραφή του συνόλου των ζημιών και αποζημίωση στο 100%. Είτε αφορά τις οικίες, είτε αφορά επαγγελματική στέγη και χώρο. Και βεβαίως να μην υπάρξει αναστολή των χρεών, αλλά και διαγραφή χρεών, μέρος των χρεών. Δεν οδηγεί πουθενά και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα οι πλημμυροπαθείς να πληρώσουν τον έμφυα το Μάρτι, δεν θα έχει αλλάξει κατάσταση. Πρέπει να απαλλαγούν από τον έμφυα τουλάχιστον για το 2020, εμείς μιλάμε για οριστική κατάληξη. Τρίτο ζήτημα, για τους εργαζόμενους. Πολλές μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη και αλλού, είναι εποχικές επιχειρήσεις. Εκεί ο τουρισμός διακόπηκε βία. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησης. Σταματάει τη λειτουργία της και κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι να μην συμπληρώσετε καν τα 50 ένσημα για να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. Χρειάζεται λοιπόν ρύθμιση,
οι εργαζόμενοι σε αυτές τις περιοχές να μπαίνουν στο Ταμείο της Ανεργίας με πολύ λιγότερα ένσημα. Τέταρτο στοιχείο, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ για τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρη αποζημίωση του συνόλου του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου, των υποδομών και των αναλώσιμων, της παραγωγής και της απώλειας οδήματος, όχι μόνο για τη φετινή παραγωγή, αλλά και για τις παραγωγές των επόμενων χρόνων, γιατί όταν ξυλώθηκαν τα λιόδεντρα, για να ξαναγίνουν αυτά πάλι, θα περάσουν ορισμένα χρόνια και να έχουν παραγωγή. Τέλος, ακόμη τρία σημεία επιτρέψτε μου. Ένα έχει να κάνει με την επισκευή άμεσα πολιτιστικών μνημείων, εκκλησιών και νεκροταφείων που κινδυνεύουν, που έχουν ήδη συνδεχθεί μεγάλες ζημιές. Και βεβαίως η ταχύτατη στην αποζημίωση, στην αποπληρωμή των αποζημίωσεων. Και τέλος, εδώ πέρα χρειάζεται μέτρα, γι' αυτό λέμε ότι είναι αποσπασματικό και ανεπαρκές το νομοσχέδιο, για τη θωράκιση των περιοχών. Θωράκιση για να μην ξανασυμβεί στο μέλλον αντίστοιχα φαινόμενα. Και μιλάμε για ολοκληρωμένα έργα αντιπυρικής, αντισυσμικής και αντιπυρικής προστασίας. Και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές, όπως στην Ιθάκη, πρέπει να γίνουν και συγκεκριμένες γεωτεχνικές μελέτες, γιατί έχουν αποκολληθεί βράχοι. Και κάποιοι πέσανε με αυτή τη θεομηνία, κάποιοι θα πέσουν με τις επόμενες απλές και μόνο πλημμύρες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει και από άποψη γεωτεχνική να θωρακιστούν αυτές οι περιοχές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και καταψηφίζουμε τις αρχές στο νομοσχέδιο. Δεν θα ασχοληθώ με τα υπόλοιπα άρθρα που μπήκαν ως τσόντα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.